Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένοι εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρτσα Νερθράκης, είναι γνωστή ω συγγραφέα Φωτεινή Ναούμ. Φωτεινή, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα, Κώστα. Νέα συγγραφική δουλειά. Ποιος είναι ο τίτλος, αν και το βλέπουμε βέβαια, στο παράθυρο. Και τι περιλαμβάνει, ποια είναι η υπόθεση? Το νέο μου βιβλίο είναι το έκτο στη σειρά. Είναι η Υγρή Πόλη. Ο καμβάς πάνω στον οποίο στήθηκε είναι προφανώς η Κομωτινή. Ξέρουμε όλοι ότι πρόκειται για μια πόλη υγρή, μια πόλη ρευστή. Θεωρώ είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να ζω και να λειτουργώ εδώ, γιατί νομίζω πως είναι μια πόλη που με βοηθάει να αλλάζω, να μεταμορφώνομαι, να εξελίσσομαι, όλα αυτά. Πώς το σκέφτηκες στο ξεκίνημα αυτής της γραφής? Αυτό το ξεκίνημα ήταν πολύ περίεργο. Συνήθως αφορμή για να γράψω ένα βιβλίο στέκεται η πρώτη φράση. Μου κολλάει μια πρόταση στο μυαλό και από εκεί και έπειτα αρχίζω και μπαίνω στα βαθιά της ιστορίας. Αυτή τη φορά συνέβη διαφορετικά. Ήταν πρωί και ήμουν στο μαγαζί. Ήρθε ο ξάδερφός μου, περνάει κάθε πρωί, έχει κατάστημα δίπλα να μου πει μια καλημέρα. Και ανέφερε ένα σκηνικό ότι υπάρχει ένα κουρίο μέσα στη σκεπαστή αγορά της πόλης. Με το που έφυγε αυτό το πράγμα, κάτι έκανε μέσα μου και ήταν η αφορμή για να στηθεί ένα καινούριο βιβλίο. Η υπόθεση πάνω κάτω σε γενικές γραμμές, βέβαια. Είναι κοινωνικού, μάλλον έτσι, περιεχομένου. Είναι ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα που παρατηρούμε γενικότερα τη ζωή των ανθρώπων. Έχει να κάνει με το ανικανοποίητο, το αποθυμένο, έτσι, πράγματα που μας ταλανίζουν γενικότερα. Μάλιστα, τελικά ο κόσμος διαβάζει βιβλίο, ενδιαφέρεται δηλαδή. Το έχω ξαναρωτήσει αυτό και σε ρεπορτάζ παλότερα. Ναι, λένε ότι το διαδίκτυο έχει κάνει πολύ κακό και σίγουρα βλέπω και εγώ που είμαι ένας δεινός αναγνώστης, γενικότερα διαβάζω πάρα πολύ, ότι πολλές ώρες απορροφούμε τη μέρα με το διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι άνθρωποι που διάβαζαν συνεχίζουν να διαβάζουν. Και βλέπουμε και νέο κόσμο. Συνήθως λέμε ο νέος κόσμος δεν διαβάζει τόσο βιβλίο, δεν προλαβαίνει, αλλά τελικά υπάρχει νέος κόσμος που διαβάζει και αρκετό στάδιο. Το ελπίζω. Είναι μέχρι ίσως να έρθει η σωστή στιγμή που θα βρουν κάτι να τους προσελκύσει σε ένα βιβλίο και ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο της ανάγνωσης. Μάλιστα, Φωτεινή, μελλοντικά σχέδια. Από εδώ και πέρα το 7ο, η 7η συγγραφή. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Βέβαια, τρέχουν ήδη σενάρια στο μυαλό μου. Έχω σχεδόν ολοκληρωμένα άλλα 2-3. Τώρα, εγώ όταν το ολοκληρώνω, μετά θέλω άλλο τόσο χρόνο τουλάχιστον για να τα επεξεργαστώ, να τα δουλέψω. Οπότε βλέπουμε, γερινάμαστε. Θα δούμε. Η Φωτεινή, τελειώνοντας, η παρουσίαση πού και πότε θα γίνει, να πληροφορήσουμε τους τηλεθέτες? Ναι, η κεντρική παρουσίαση θα είναι το Σάββατο, 6.30 ώρα το απόγευμα, στη Λέσχη Κομωτινή στο δεύτερο όροφο. Και ξεχάσαμε να πούμε, Κώστα, ότι το νέο μου βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, που είναι η πρώτη μου συνεργασία μαζί τους και χαίρομαι πολύ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ και εγώ.